Ιωαννές επεισόδιο. Ο Κασιδιάρης χειροδίκησε εναντίον του Δένδια μέσα στη Βουλή. Διακομματική καταδίκη και αποβολή της Χρυσής Αυγής από τη συνεδρίαση. Η ακτινογραφία του νέου πολυνομοσχεδίου που συζητείται από σήμερα στη Βουλή. Ποιοι θα πληρώσουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Απανοτά χτυπήματα για μισθωτούς και συνταξιούχους. Για τέταρτο μνημόνιο κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Με αντίμετρα και λύση για το χρέος προσπαθεί η κυβέρνηση να χρυσώσει το χάπι. Συνελήφθη 28χρονος ιδιοκτήτης θερμοκηπίου για τη φωνική πυρκαγιά στους Αγίους Θεοδόρους. Θρίλερ με το καμένο πτώμα. Με εγκάβματα νοσηλεύεται ηλικιωμένο ζευγάρι. Παρανάλωμα της φωτιάς τρεις κατοικίες. Τέτα τέτ Μέρκελ Μακρόν στο Βερολίνο. Τι κρύβει η επιλογή του νέου Γάλλου Προέδρου να διορίσει ως Πρωθυπουργό το συντηρητικό Εντουάρ Φιλίπ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη το βράδυ από την Ολομέλεια. Βέβαια, την συνεδρίαση επισκίασε νωρίτερα η χειροδικία του Ηλία Κασιδιάρη εναντίον του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Δένδια. Στην αίθουσα επικράτησε πανδαιμόνιο. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής αποβλήθηκε από την αίθουσα με εντολή του προεδρεύοντα Μάκη Μπαλαούρα. Ενώ στη συνέχεια με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων αποπέμφθηκε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Ελπίζω το επεισόδιο αυτό να φανεί χρήσιμο στην κοινωνία, προκειμένου να κατανοήσει ότι η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα δεδομένο, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη από όλα τα κόμματα. Η διαδικασία αυτή αμέσως τώρα να σταματήσει. Όχι από μπροστά μου. Μιλάει. Δεν βλέπεις ότι μιλάω. Τύφος είναι αυτό τώρα. Τα καλό. Σας παίρνει. Φρουρά. Οι χρυσαυγίτες βουλευτές με μπροστάρι τον Ηλία Κασιδιάρη απαντούν με τραμπουκισμού στον Νίκο Δένδια που κάνει το λάθος να περάσει από μπροστά τους την ώρα που μιλάει. Τον σπρώχνει ενώ του εξφενδονίζουν και μπουκάλια με νερό βρίζοντάς τον παράλληλα. Φρουρά. 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 Αποβάλλεται ο κύριος Κασιδιάρης. Αποβάλλεται. Ησυχία. Φρουρά. Φρουρά. Βουλευτές από όλα τα κόμματα σηκώνονται και κατευθύνονται προς τα έδρανα της Χρυσής Αυγής με το κοινοβούλιο να θυμίζει αρένα. Φρουρά. Η φρουρά που είναι. Ο πρόεδρος της Επιτροπής αποβάλλει τον Ηλία Κασιδιάρη μετά από συνεχείς κλήσεις προς τη φρουρά η οποία φάνηκε αδύναμη να επιβάλλει την τάξη στη Βουλή. Έξω. Έξω, έξω, έξω. Έξω, έξω. Μολύνεται τη Βουλή. Έξω. Με κανένα τρόπο δεν υπήρξα πρόξενος αυτού του επεισοδίου. Το αδίκημα το οποίο επετέλεσα ήταν να περάσω μπροστά από τον κύριο Κασιδιάρη. Ως αντίδραση του κυρίου Κασιδιάρη δέχτηκα αυτό το οποίο είδατε. Καταρχήν από αυτόν και μετά από αρκετούς βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Καλά την άρπαξη. Μια αδερφή τώρα μέσα και γι' αυτό το λόγο αποχωρώ. Αειδιασμένος γι' αυτό το έσχος του μνημονίου που έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Με εκφράσεις πεζοδρομίου, ο Ηλίας Κασιδιάρης βρίζει στους διαδρόμους της Βουλής και καφιέται ότι καλά την άρπαξε ο Νίκος Δένδιας. Λίγο μετά πάντως λέει ότι απλώς τον απόθυσε για να περιφρουρήσει το δικαίωμά του να μιλάει ελεύθερα στη Βουλή. Δεν τον χαστούκησε, ούτε τον γρονθοκόπησε. Εάν δεν υπήρχαν οι βουλευτές της Αυγής και ο ίδιος οι δημοκράτες, ο Κασιδιάρης θα συγκρατηθεί, θα τρέχατε ακόμα από τις πόρτες. Ο πρόεδρος της Βουλής και κατόπιν αιτήματος των κομμάτων πρότεινε και έγινε δεκτός ο αποκλεισμός όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής από τις επιτροπές. Και αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής να μην συμμετέχει κατ' ουδένα λόγο σε αυτές τις συνεδριάσεις. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση αυτές τις φασιστικές προκλήσεις να συνεχιστούν μέσα στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τις διαδικασίες του. Είναι μόνο η αρχή. Ή φαίνεται ότι η δίκη τους πάει άσχημα, ή η εγκληματική οργάνωση ξέμεινε από μέσα δήθεν κοινοβουλευτισμού. Πάντως αυτό που θέλανε το πετύχανε. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία να βλέπουμε τέτοιου είδους χειροδικία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το βλέπουμε σε άλλα κοινοβούλια μακριά από μας. Βρίσκεται πολιτική ασπίδα. Ποια πολιτική ασπίδα? Να αλλάξουμε θέμα. Να υπάρξει ένταση στο σώμα για άλλο θέμα.
Ελπίζουμε τέτοια γεγονότα να μην συνεχιστούν στο μέλλον και να μην αποπροσανατολίζουμε τον ελληνικό λαό. Μέσω Twitter, ο Σταύρος Θεοδωράκης έγραψε ότι κάποτε ήταν γραφικά περιστατικά που συνέβαιναν αλλού, αλλά τώρα οι Τραμπούκοι θέλουν να δέρουν και στη δική μας Βουλή. Δεν θα τους περάσει. Όχι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα με τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης οργάνωσης. Να καλωσορίσω την κύρα Δάμ και τον Αλφόνσο Βιτάλη. Νομίζω όμως, κύρα, ότι ακόμα χειρότερη και χειδαιότερη συμπεριφορά από αυτή, αυτού καθ' αυτού του συμβάντος εντός του Κοινοβουλίου ήταν οι δηλώσεις Κασιδιάρη, εξερχόμενος της αθούσης. Όσο και φαίνεται παράξενο, δεν μπορεί να προκαλεί έκπληξη. Να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε, γιατί το έχουμε ξεχάσει, ότι υπάρχει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και όχι του πολιτικού κόμματος, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μια δίκη η οποία μακραίνει στον χρόνο και κανείς δεν ξέρει γιατί. Έτσι δημιουργείται μια επίπλαστη... Και οι παράγοντες της δίκης δηλώνουν ότι βάλετε κάθε προσπάθεια ώστε να καταστεί ανέφικτη η διεξαγωγή της. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ως προς τη διαδικασία δηλαδή. Πάντως βλέπουμε μια υπερβολικά αργόσυρτη διαδικασία, η οποία είναι επικίνδυνη, γιατί δημιουργεί μια ψευδή εντύπωση ότι υπάρχει και έχει δημιουργηθεί ανοχή μέσα στο Κοινοβούλιο και έξω από το Κοινοβούλιο, απέναντι σε αυτή την ομάδα, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να τους το αρνηθεί κανείς ότι ψηφίζεται από μία μερίδα Ελλήνων πολιτών, αλλά αυτό δεν της δίνει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα και εξ ονόματός τους να βιοπραγούν, να μιλούν άθλια. Δεν μπορεί κανείς να, δηλαδή, να πει ξεπερνά ότι μιλούν, κάθε φαντασία. Ξεπερνά κάθε φαντασία. Νομίζω. Φοβάμαι λοιπόν ότι οι κύριοι αυτοί, όλη αυτή την αργόσυρτη διαδικασία της δικαιοσύνης, την έχουν κλάβει ως ανοχή και ως αποδοχή τους. Και επομένως θεωρώ ότι πολύ σωστά η Βουλή απέβαλε ολόκληρη την ομάδα αυτή από τις εργασίες τώρα εν ώψη της ψήφισης του μνημονίου. Δεν κατάλαβα εάν έχουν γίνει προτάσεις ή έχουν γίνει αυτές αποδεκτές ώστε να μην ψηφίσουν, μόνο εάν είναι ονομαστική η ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και το Δημοκρατικό Τόξο μάλλον θα έπρεπε να έχει κάποια σταθερά μέτρα απέναντι σε αυτή την εγκληματική κατά τη δικαιοσύνη οργάνωση και όχι απαλά και γλυκά να την ενσωματώνει μέσα σε δημοκρατικές διαδικασίες, η οποία η ομάδα αυτή και οι κύριοι αυτοί κάνουν ό,τι τους περνάει από το μυαλό για να μας θυμίζουν ότι δεν θέλουν δημοκρατικές διαδικασίες. Τώρα, Αλφόνσε, στα θετικά η εξέλιξη, κατά την άποψή μου, αυτού του θλιβερού και χυδαίου συμβάντος, στα θετικά πρέπει να πιστώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει ομόθυμη καταδίκη των πολιτικών κομμάτων σε αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Στα αρνητικά θα συμφωνήσουμε επίσης, νομίζω, ότι όταν ψηφίζονται τόσο σοβαρά και βαριά μέτρα στο Κοινοβούλιο ή συζητούνται τόσο σοβαρά και βαριά μέτρα, τα οποία ούτε η ίδια κυβέρνηση δεν τολμά να αμφισβητήσει το βάρος που επομίζεται ο ελληνικός λαός στις πλάτες του, είναι δραματικό και είναι και εκ του πονηρού να επιχειρείται από προσανατολισμός της κοινής γνώμης από την ουσία αυτών που συμβαίνουν και θα συμβούν στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, καταρχήν, η δημοκρατία είναι ανεκτική, γι' αυτό είναι και ανθεκτική παρά τα προβλήματα και τις δοκιμασίες που κατά εποχές περνάει. Είναι ανεκτική σε ό,τι αφορά ιδέες, απόψεις, σκέψεις ή και θεωρίες. Μπορεί να τις ανεχτεί όσο ακραίες και αν είναι και μπορεί να τις αντικρούσει μέσα από ένα διάλογο. Δεν είναι ανεκτική όμως σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και εδώ λοιπόν έχουμε κατά σειροήν τέτοιες συμπεριφορές. Έχουμε τις μπουνιές που έφυγαν κατά της Λιάνας Κανέλη. Έχουμε τις τραμπούκικες επιδέσεις εν είδη ταγμάτων ασφαλείας σε μικροπολιτές, σε λαϊκές γειτονιές. Έχουμε και άλλη απαράδεκτη συμπεριφορά στο παρελθόν στη Βουλή. Έχουμε και αυτό το γεγονός. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι... Βέβαια, όταν σηκώθηκε τότε ο Πύρος Δήμας, κάθισαν όλοι ήσυχα-ήσυχα. Βεβαίως, να το θυμίσουμε αυτά, γιατί ο Πύρος Δήμας, μόνο... Δήμας είναι πολύ μεγαλύτερο βεληνικούς από το... ο τους συγκεκριμένους Δήμας, κυρίους είναι που πουλάνε είδος... αγριάδα. Ναι, συμβολίζει κάτι παραπάνω από το να είναι ένας απλός βουλευτής στο Κοινοβούλιο.
Και το λέω διότι μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις πολιτικές επιλογές που έκανε κάποτε ο Πύρος Δήμας, αλλά ο Πύρος Δήμας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε μια άλλη αίσθηση για τη χώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Όχι, είναι αδιανόητο πάντως να διεξάγεται κοινοβουλευτική συζήτηση με το φόβο αυτών που λες. Σταγμάτων εφόδου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά βεβαίως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Γι' αυτό το είπα αυτό, ότι είναι σωρευμένη αυτή η συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής. Έτσι. Είναι σωρευμένη. Και ανέφερα μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί ένα τέτοιο επεισόδιο, όσο άθλιο κι αν είναι, διότι τώρα και με τον Νίκο Δένδια μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μαζί του, αλλά πρόκειται για έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο. Και σέβεται την κοινοβουλευτική διαδικασία. Με ήθος και σέβεται και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα και κακώς το επικαλούνται ορισμένοι, διότι από μόνο του το νομοσχέδιο και τα μέτρα είναι μία άλλη παράμετρος, αρκετά σοβαρή και αρκετά βαριά για την ελληνική κοινωνία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι έγινε επίτηδες για να σκεπαστεί το νομοσχέδιο. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους, ας πούμε. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους και την έχουμε δει κατά επανάληψη. Λοιπόν, είναι ένα σοβαρό ζήτημα το νομοσχέδιο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην κριτική που πρέπει να γίνουν σε αυτά τα μέτρα. Να συμφωνήσουμε ότι καλώς θα κάνουν τα συνδικάτα που θα κάνουν και απεργία για να διαμαρτυρηθούν για αυτά που έρχονται να ψηφιστούν. Αλλά σε καμία περίπτωση η τραμπούκικη αυτή συμπεριφορά, η κατεξακολούθηση, καθεξακολούθηση είναι αυτή η συμπεριφορά, όχι από ένα άτομο. Μην ξεχνάτε, είναι το ίδιο άτομο το οποίο πλάκωσε τις κλωτσιές του καμεραμέν έξω από το δικαστήριο. Σωστό. Έξω από το δικαστήριο. Τους ανθρώπους που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ θέλω να το επαναλάβω. Η δημοκρατία είναι ανθεκτική. Μπορεί να ανεχτεί ακόμα και κόμματα με την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, να συζητήσει αν θέλετε και να αποκρούσει με επιχειρήματα αυτές τις ακραίες απόψεις που έχουν, δεν μπορεί να είναι ανθεκτική και δεν μπορεί να είναι ανεκτική σε συμπεριφορές βίας. Μάλιστα. Πάμε να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε success story, ωστόσο η συμφωνία αλλάζει την πορεία της χώρας, τόνισε νωρίτερα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για άγνοια σχετικά με τα αντίμετρα. Σφοδρή είναι η επίθεση από την αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα, ωστόσο, που διαμορφώνει το πολυνομοσχέδιο και αφορά στη ζωή μας είναι μία. Μέτρα 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2018-2021. Να δούμε το ρεπορτάζ για το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Σημαντικές περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο και ελαφρυντικές παρεμβάσεις εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο της συμφωνίας με τους δανειστές που ήδη ήρθε στη Βουλή. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το ισοζύγιο μέτρων και αντίμετρων είναι σχεδόν ουδέτερο για το 2019, γίνεται επεκτατικό το 2020 και επεκτείνεται περαιτέρω το 2021. Συνολικά το 2021, μαζί με θετικά μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, έχουμε ένα σύνολο θετικών μέτρων ύψους 7,559 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για το 2019 τα επιβαρυντικά μέτρα είναι 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε κύριες και επικουρικές συντάξεις έως και 18%. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστρίου του Κράτους αποτυπώνεται το μεικτό και όχι το καθαρό ποσό που θα προκύψει ως εξοικονόμηση από τη συνταξιοδοτική δαπάνη το 2019. Το μεικτό ποσό δεν ταυτίζεται με την πραγματική απώλεια που μπορεί να υποστεί ο συνταξιούχος, του οποίου η προσωπική διαφορά θα περικοπεί το 2019. Το 2019 και εφόσον δεν επηρεάζονται τώρα οι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, θα εφαρμοστεί και πακέτο ελαφρυντικών μέτρων. Αυτά τα αντίμετρα που θα φτάσουν τα 2,65 δις είναι μεταξύ άλλων επιδότηση ενοικίου 600 εκατομμυρίων ευρώ, κατάργηση συμμετοχής στα φάρμακα για τα χαμηλά εισοδήματα 240 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση επιδόματος τέκνων, αύξηση βρεφονηπιακών σταθμών και ενεργές πολιτικές από τον ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της απασχόλησης. Το 2020 τώρα τα επιβαρυντικά μέτρα θα φτάνουν το 1,92 δις ευρώ από τη μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.250 ευρώ για άγαμο ή έγκαμο χωρίς παιδιά, στα 1.300 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, στα 1.350 ευρώ για δύο παιδιά και στα 1.450 ευρώ για όσους έχουν από τρία παιδιά και πάνω. Και εδώ, εφόσον διασφαλίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, προβλέπεται ένα δεύτερο πακέτο ελαφρυντικών μέτρων ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα περιλαμβάνει μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή για φυσικά πρόσωπα στο 20 από 22%, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ, μείωση του ένφια κατά 30%.
αν δεν ξεπερνά τα 700 ευρώ, με ανώτατη μείωση τα 70 ευρώ και μείωση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων στο 26 από 29%. Ο στόχος για τα πρωτογενή πλεονάσματα, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, παραμένει στο 3,5% μέχρι το 2021, αν και η κυβέρνηση προβλέπει ότι θα κυμανθεί κοντά στο 4%. Σφοδρό σφυροκόπημα για τη λέλαπα σκληρής λιτότητας που περιλαμβάνει το τέταρτο μνημόνιο και επιβαρύνει το σύνολο της κοινωνίας δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή από τους εισηγητές της αντιπολίτευσης που μιλούν για πολιτική εξαπάτηση. Είναι θέμα ανάγνωσης, επιμένουν κυβερνητικά στελέχη, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί την αντιπολίτευση αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι σκόπιμα φουσκώνουν το λογαριασμό επιχειρηματολογώντας με τα αντίμετρα. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκληθεί από το ύψος των μέτρων και των αντίμετρων που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Πέμπτη. Ευελπιστούμε τη Δευτέρα να έχουμε ένα συνολικό πακέτο που θα είναι και τα μέτρα που ψηφίζουμε τώρα, και για το χρέος. Είναι τέταρτο μνημόνιο. Όποιος το αμφισβητεί, αρκεί να δει το νομοσχέδιο το οποίο κατετέθηκε, να καταλάβει πόσο πέρα και πάνω από τις δεσμεύσεις του τρίτου μνημονίου πηγαίνει. Μάλιστα, το στίγμα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τα μέτρα το έδωσε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, αφού όπως υποστήριξε, η σχέση μεταξύ μέτρων και αντίμετρων είναι ουδέτερη. Θεωρώ ότι είναι θέμα ανάγνωσης. Θα το δούμε και στις επόμενες μέρες. Δεν ανέβηκε δηλαδή. Εξηγώ ότι είναι θέμα ανάγνωσης, γιατί υπάρχουν κονδύλια τα οποία εμφανίζονται ως μεικτό ποσό και άλλα που εμφανίζονται ως καθαρό ποσό. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε αργότερα, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, προκαλώντας την αντίδραση της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ανάσα Σημακοπούλου, αλλά και του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράτασης, Γιάννη Μανιάτη. Τα ποσά τα οποία απεικονίζονται έχουν το χαρακτήρα των καθαρών περικοπών και των μεικτών περικοπών. Είναι λογιστικές απεικονίσεις. Θα δοθούν οι κατάλληλες εξηγήσεις τις επόμενες μέρες και στο Κοινοβούλιο και από τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς. Οι περικοπές των μέτρων και η επέκταση των αντίμετρων είναι η ισοδύναμη. Τέλειο ήταν αυτό. Ρεσιτάλ. Τελικά, κυρία Σημακοπούλου, να μιλήσω κι εγώ. Τελικά, κυρία Σημακοπούλου, ένα παιδί, ένα παιδί. Αλλά μου κάνετε παλαμάκια. Σας κάνω, γιατί ειλικρινά όλοι τρελοί είμαστε που βλέπουμε ότι αυτά είναι τα νούμερα. Μια συμφωνία ντροπής. Και έχουμε και το κλείσιμο ενός κύκλου που είναι το λαθρεμπόριο ελπίδας, το οποίο ξεκίνησε με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης των 12 δις και καταλήγει σήμερα, αντί για 12 δις υπέρ του λαού, να έχουμε 12 δις επιπλέον μέτρα από αυτά που δεν προβλέπονται. Με επίκεντρο τα μέτρα του πολυνομοσχεδίου αλλά και τις παρασκηνιακές διεργασίες για το χρέος, κυβερνητικές πηγές προχώρησαν σε άτυπη ενημέρωση στους κυβερνητικούς συντάκτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με αυτήν, τα βασικά σημεία αναφέρουν: τα μέτρα για τα έτη 2019 και 2020 αγγίζουν περίπου τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι το ίδιο ισχύει και με τα αντίμετρα. Σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπει στο πρόγραμμα, δεν υπάρχουν μέτρα για την ελληνική κυβέρνηση για το 2019 και 2020. Το σύνολο των κοινωνικών παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα για πρόσθετο πρόγραμμα 3,9% είναι ύψος 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γίνεται προσπάθεια από κακόπιστους να διαστρεβλωθούν τα νούμερα. Όσο και αν μαγειρέψουν το μεσοπρόθεσμο, δεν θα το βρουν. Την θέση αυτή υποστήριξε και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, να μιλά για πολιτική εξαπάτηση της κυβέρνησης. Θα μας τρελάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα. Φυσικά το κάνουν για να κρατήσουν τις καρέκλες τους. Αυτοί όλοι μπορούν να το καταλάβουν. Απόλυτο μέγεθος, όσο και παραπάνω μάλιστα, στην τριετία, είναι παραπάνω από τα αρνητικά μέτρα. Ωστόσο, υπήρξαν και κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Παλάφας, που έκανε λόγο για μια κακή συμφωνία, προκειμένου η χώρα να μείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήγαμε, υπογράψαμε μια κακή συμφωνία για να μην βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην τους δώσουμε την δυνατότητα να μας διώξουν, εάν κάποιος εξημών ή οπουδήποτε άλλο έχει άποψη, έπρεπε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το συζητήσουμε. Και δεχθήκαμε γι' αυτό μια κακή συμφωνία, η οποία διαρκεί από το 15 μέχρι το 18. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες διευκρινήσεις σε σχέση με το ύψος του λογαριασμού, αλλά και το πώς αυτός θα μεταφραστεί στην πραγματική οικονομία, αναμένεται να δοθούν πριν από την ψήφιση των μέτρων την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.
Τώρα, σημαντικές είναι οι περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Μόνο για το 2019, μάλιστα, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Τα πάνω κάτω έχει φέρει το πολυνομοσχέδιο των 242 σελίδων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή αργά το απόγευμα του Σαββάτου, αφού σε αυτό έχει συμπεριληφθεί και το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021, όπου φαίνεται πως θα επιμεριστεί η μείωση της συντατιοδοτικής δαπάνης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οικονομικού Επιτελείου, οι παρεμβάσεις στη συντατιοδοτική δαπάνη θα ανέλθουν για το 2019 στα 2,49 δισεκατομμύρια ευρώ, υψηλότερες κατά 1% του ΑΕΠ. Το 2020 οι συνολικές παρεμβάσεις θα φτάσουν τα 4 δισεκατομμύρια 344 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2021 τα 4 δισεκατομμύρια 924 εκατομμύρια ευρώ. Είναι θέμα ανάγνωσης, γιατί υπάρχουν κονδύλια τα οποία εμφανίζονται ως μεικτό ποσό και άλλα που εμφανίζονται ως καθαρό ποσό. Επίσης θα υπάρξουν επιπλέον παρεμβάσεις ύψους 138 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προκύπτουν από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό συνέβη γιατί υπήρχαν πιέσεις να κλείσει η αξιολόγηση με αυτά τα μέτρα. Εκείνο που όμως προνοήσαμε να γίνει είναι να υπάρχει μηδενική φαρμακευτική δαπάνη για όσους συμμετοχή, έχουν... Ναι, μηδενική συμμετοχή. Ναι. Δεν υπάρχει συμμετοχή των ασφαλισμένων μέχρι τα 700 ευρώ καθόλου. Δεν πληρώνουν. Από εκεί και πάνω μέχρι τα 1.300, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 50% της δαπάνης. Αυτό είναι νέο μέτρο. Το ζήτημα είναι ότι πέρσι τέτοια εποχή η ρητορική της κυβέρνησης και υποτίθεται η υπερασπιστική γραμμή του νόμου Κατρούγκαλο ήταν ότι δεν θα υπάρξει μείωση στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Το οποίο φοβάμαι ότι το ξεχάσαμε πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, προκύπτει ότι ειδικότερα με τα άρθρα 1 και 2 του Πολυνομοσχεδίου περικόπτονται από 1η-1η του 2019 η οικογενειακή παροχή των συντάξεων του δημοσίου και το επίδομα συζύγου, καθώς αυτό ισχύει και για τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύως του νόμου 4387 του 2016 για τις κύριες συντάξεις, οι προσωπικές διαφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου για όσους κατέθεσαν αίτηση συντατιοδότησης από 1η-1η 2016 και για όσους καταθέσουν μέχρι 31/12 του 2018, ενώ μετατίθεται μετά την 1η-1η του 2022 η έναρξη αναπροσαρμογής των συντάξεων βάσης συντελεστών με κοινή υπουργική απόφαση. Το συνολικό κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων για την τριετία 2016-2019 με τη συμφωνία της Β' αξιολόγησης ανέρχεται στο ποσό των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθμό 112/24 του 2017. Τώρα, για να δω τους... Και να ξεκινήσω από τον Αλφόνσο για να μας δώσεις και το ρεπορτάζ από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί αυτό που διακρίναμε σήμερα και το έχουν συζητήσει, το έχουν επισημάνει οι πολιτικοί συντάκτες, είναι μια εμφανή δυσκολία του κ. Τσακαλώτου να υπερασπιστεί με ενάργεια στη Βουλή αυτή τη συμφωνία που έρχεται, η οποία είναι σκληρή. Καθώς αποδεικνύεται ότι όλο το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα, έτσι όπως το υπερασπιζόταν, ότι ούτε ένα ευρώ είναι επιπλέον μέτρα, δεν θα κοπούν συντάξεις με τίποτα κλπ. Ήταν όχι απλώς το κενό, διαψεύδεται κατηγορηματικά και τώρα έρχεται ένα καινούριο αφήγημα του δημοσιονομικός ισοδύναμου, της μηδενικής απόδοσης των αντιμέτρων, τα οποία τελικά... Σε μία πρώτη ανάγνωση, αυτό που κάνουν να λειτουργούν τα αντίμετρα είναι να οδηγούν τον κόσμο στα συσίτια, Αλφόνσε. Διότι αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ είναι ό,τι πιο σκληρό και παχθές έχουμε ζήσει στα μνημονιακά χρόνια. Μα εντάξει, ως προσωπική αίσθηση. Ως προσωπική αίσθηση δεν έχω αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα πακέτο πολύ επώδυνων μέτρων τώρα. Το οποίο έρχεται και μας βρίσκει γονατισμένους, έτσι. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι ευθύνη. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δεν είναι ευθύνη αυτής της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ευθύνη αυτής της κυβέρνησης στο ότι έρχεται και μας κόβει το κεφάλι στο παραπέντε. Όταν είσαι 6 χρόνια, 7 χρόνια σε μνημονιακές πολιτικές λιτότητες που παράγουν και αναπαράγουν και συντηρούν και βαθαίνουν την ύφεση και το παραμικρό να συμβεί, ακριβώς, σου έχουν πάρει το κεφάλι. Πόσο μάλλον που αυτό σου δεν είναι το παραμικρό.
Είναι ένα σοβαρό πακέτο μέτρων, πολύ δύσκολο και πολύ επώδυνο για τον κόσμο. Αυτό είναι η προσωπική μου αίσθηση. Και μία απορία, επειδή παρακολούθησα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι η συμφωνία αλλάζει την πορεία της χώρας. Σε τι την αλλάζει την πορεία της χώρας? Τη βάζει πιο βαθιά στα μνημόνια μέχρι το 2022. Και μετά. Ναι. Εντάξει. Είναι μια κουβέντα ολόκληρη αυτή. Το θέμα είναι ότι πλέον αυτό που ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι προσωπική μου αίσθηση, είναι το ρεπορτάζ, είναι ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι μηδενικές. 1% μέτρα, 1% αντίμετρα. Αυτό. Δεύτερον, ότι το πακέτο μέτρων αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια. Και είναι 2,1 για το 19, 1,9 αν το θυμάμαι καλά, για το 20. Αυτό είναι ο απολογισμός που κάνουν και επιμένουν ότι ό,τι είναι πάνω από το στόχο, από τις επιδοτήσεις ενοικίων μέχρι τα άλλα αντίμετρα που έχουν εξαγγείλει, θα εφαρμόζονται συνεχώς μέχρι που να βρεθεί κάποια άλλη κυβέρνηση να τα καταργήσει. Αυτό είναι λοιπόν ο κεντρικός κορμός και η κεντρική γραμμή πλεύσης. Τι απαντούν για το γεγονός ότι απέκρυψαν πως η συμφωνία την οποία έφεραν είχε πολύ επαχθέστερα και σε μεγαλύτερο εύρος και βάρος μέτρα από όσο άφηναν μέχρι τώρα να διαρρεύσει? Όχι, λέμε ακριβώς αυτό, γι' αυτό είπα και το νούμερο. 3,9. Τα ψηλά με 4... γράμματα της συμφωνίας αποδεικνύουν επιβαρύνσεις οι οποίες δεν ήταν μέσα στο πακέτο που συζητούσαμε από τις διαρροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό σου το λέω. Διότι είναι η ιστορία που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα για τη φορολόγηση επί των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό είναι πρωτοφανές, είναι τρελό, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και εφαρμόζεται με απόφαση της κυβέρνησης και αποδοχή. Μεσαία τάξη δοκιμάστηκε και θα εξακολουθεί να δοκιμάζεται με τέτοιου τύπου μέτρα. Αυτό για να είμαστε σαφείς και σοβαροί. Έχει πληγεί, εξού και είναι, αν θέλετε, δύσκολο για την ελληνική οικονομία να ξαναπάρει εύκολα μπρος και με ισχυρούς ρυθμούς από τη στιγμή που η ραχοκουκαλιά της, που είναι η μεσαία τάξη, υφίσταται αυτά που υφίσταται. Τώρα, αν δεν καούμε, θα πνιγούμε δηλαδή. Το δόγμα. Υπάρχει μια άλλη παράμετρο, στο οποίο οφείλουμε να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας, ότι θεωρούν ότι είναι ανοιχτή ακόμα η μάχη για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Εκεί εξακολουθούν να στοχεύουν ότι μπορεί να πάρουν μια συμφωνία, μια συνολική συμφωνία η οποία θα περιέχει και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στις 22 Μαΐου ή λίγο αργότερα. Επιμένουν ότι... Ναι, αλλά τα μέτρα θα τα έχουν ψηφίσει. Τα μέτρα θα έχουν ψηφίσει, αλλά αυτό που λένε και είναι απολύτως καθαρό είναι το εξής. Παιδιά, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πρώτον μέτρο για εφαρμογή των μέτρων για το χρέος, δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Και δεύτερον, αυτό που δίνεται με ιδιαίτερη έμφαση σήμερα είναι το εξής. Από τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να βρει ένα συμβιβασμό με τη Γερμανία, δεν δίνει η Γερμανία αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων, και αυτό διαμηνύθηκε σαφέστατα στην ελληνική πλευρά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκαταλείπει το πρόγραμμα. Από τη στιγμή, λένε, που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκαταλείψει το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν μέτρα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν υπάρχουν μέτρα. Πάντως, ξέρω τον αντίλογο της κύρας ήδη. Εγώ πριν πάει η κύρα στον αντίλογό της για το θέμα του χρέους, το οποίο το παρακολουθεί στενά και μας έχει δώσει, αν θες, και οδικό χάρτη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μα ξέρω τον αντίλογό της. Εγώ θέλω να επισημάνω, κύρα, για όλα τα προηγούμενα, διότι αυτό που μας δίνει ο Αλφόνσος είναι πράγματι το κυβερνητικό ρεπορτάζ και ο καλός συνάδελφος και πολύ έμπειρος στο ρεπορτάζ το μεταφέρει. Το ερώτημα είναι ότι στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται καμία ανάγκη να απολογηθούν, γιατί όλα αυτά που μας έλεγαν την περίοδο που ψηφιζόταν ο νόμος Κατρούγκαλου και αυτές οι περιβόητες αλλαγές στο ασφαλιστικό, όλα όσα είπαν δεν ισχύουν με τα τωρινά μέτρα τα οποία ψηφίζονται. Λίνα, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά και ασάφειες. Και το έχουμε, η κυβέρνηση αυτή νομίζω ότι το έχει αποδείξει κατ' εξακολούθηση. Όταν συμφωνεί κάτι με τους δανειστές, επιμέρους θέμα, ας πούμε, ασφαλιστικό Κατρούγκαλου ή οτιδήποτε άλλο, ξέρει ένα γενικό περίγραμμα. Αμφιβάλλω βαρύτατα πλέον αν τα κυβερνητικά στελέχη και τα υπουργικά
έχουν κάτσει και έχουν μαδίσει λέξη-λέξη τα κείμενα τα οποία τους έχουν φέρει οι δανειστές. Και επομένως, πολύ σωστά λένε ένα περίγραμμα ότι ρε παιδιά, δεν έχουμε άλλα μέτρα, πού τα βρήκατε κτλ. Ενώ στην ουσία του πράγματος, όσο οι ξένοι κοστολογούν μέχρι και το δεκάλεπτο τι πρέπει να πληρωθεί, είναι μια έκπληξη και για την κυβέρνηση εφαρμογή, η οποία πρέπει κάπως να τα μπαλώσει, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά σε τούτα εδώ, που το πολυνομοσχέδιο και όλη την κουβέντα που έχουμε από εδώ και πέρα. Σωστά, τα καινούργια μέτρα είναι 3,9 του 2019 και του 2020 από τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Τα υπόλοιπα που μας αθροίζουν ένα 5 δις είναι από όλα αυτά τα μικρά και τα περίεργα, τα οποία δεν νομίζω ότι κανένας στην κυβέρνηση τα είχε προσέξει, αλλά τώρα τους έρχονται, αθροίζονται, είναι το 17 προς 18 και δεν είναι το 19 προς το 20, αυτό ελαφρώς τσούζει. Όμως θα καλυφθεί, διότι εδώ βλέπουμε, ο Αλφόνσος ήταν σαφής στην περιγραφή του κυβερνητικού ρεπορτάζ, η μεγάλη μάχη δίνεται για τα μέτρα και τα αντίμετρα. Όμως δεν χρειάζεται να εμβαθύνει ιδιαιτέρως κανείς σε όλα αυτά τα περίεργα. Μπορεί να διαβάσει την αιτιολογική έκθεση, είναι σαφής και μάλλον απλή. Λέει σαφέστατα μέσα ότι ο μηχανισμός για τα αντίμετρα ξεκινάει αφού έχει πιαστεί ο στόχος του 3,5%. Άρα σημαίνει ότι εφόσον έχουν τα μέτρα τεθεί σε εφαρμογή. Απολύτως, και ό,τι υπάρξει σε πλεώνασμα, αυτό ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη και απόφαση του Διεθνούς Δανειωματικού Ταμείου και των Ευρωπαίων, θα πάει ως αντίμετρο. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτόν τον όρο. Τα αντίμετρα θα είναι με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών, είτε Ευρωπαίων και δούνου του. Αυτό θα το δούμε μπροστά μας. Μπορεί η κυβέρνηση αυτή να μην υπάρχει το 19 ή το 20, αλλά αυτό είναι ένα σημείο που δεν θα πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής. Και βεβαίως ερχόμαστε στο χρέος. Μα το ίδιο το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Πέμπτη αναφέρει ρητά ότι η ψήφιση όλων αυτών των μέτρων, το 18, το 19, το 20, ας μην ξεχνάμε ότι η πρόθεση είναι το 3,5 να διατηρηθεί 5-6 χρόνια μετά τη λήξη του μνημονίου, ότι όλα αυτά, η ψήφιση όλων αυτών των μέτρων, μάλιστα, αποτελεί την προϋπόθεση για την έναρξη της συζήτησης, ώστε να καταλήξουμε σε κάποια ελάφρυνση τη χρέους. Σε κανένα σημείο και σε κανένα επίσημο κείμενο οι δανειστές από το Μάιο του 2016, μιλώ για αυτή την κυβέρνηση, το Φεβρουάριο του 2017 και τώρα, σε κανένα σημείο δεν έχουν δεχθεί αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ θέλω συνολική συμφωνία. Και να κλείσουμε και με αυτό. Η συμφωνία του 2012, κυβέρνηση Παπαδήμου, ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν θυμάμαι καλά, βοήθησέ με. Που υπήρχε ρητή δέσμευση για το χρέος. 14 ήταν. Δεν αφορούσε για μετά το 18. Όχι, δεν. Όχι. Από ό,τι θυμάμαι, ας με βοηθήσει ο Αλφόνσος, δεν θυμάμαι συγκεκριμένο νούμερο. Υπήρχε σαφέστατα η δέσμευση ότι εάν η κυβέρνηση... Για τα προαπαιτούμενα ήταν, ναι, όχι, για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, να δούμε διαπραγματευτικά τι έχουμε πάρει κατά καιρούς. Διότι εκεί που ήταν πολύ πιο ρητή και καθορισμένη η δέσμευση, όχι, ήταν δεν ίσχυσε ποτέ. Ήταν σε γραπτό κείμενο όμως, Αλφόνσε. Οι δανειστές εδώ είναι, όπως και σε πολλά σημεία, είναι κάκιστοι. Ναι, είναι και κακόπιστη. Πάντοτε, και τιμωρητική. Βεβαίως, όταν κάνουν αναφορά σε χρέος, είτε το 12, το 14, το 16, το 17... Γιατί μας το τάζουν χρόνια, βεβαίως, τώρα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Πάντα ασαφείς. Λένε το εξής. Πρώτα θα τα εφαρμόσετε όλα μέχρι κεραίες.
τις υποχρεώσεις τις, και τις προϋποθέσεις που έχουμε. Και, μετά... και εμείς μετά θα δούμε. Έλεγε, το χρέος. Αν πιάσετε όμως... το πλεόνασμα... Το 3,5. Αν πιάσετε το, το 14 και εκτελέσετε, το θυμάμαι που το έχουμε πει 100 φορές. Τότε θα σκεφτούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το χρέος. Αυτό υπήρχε πλήρη διαφορά. Μετά έγιναν οι εκλογές και άλλαξε όλο η αυτό. Η διαφορά το... είναι τώρα όμως ότι το, χρέο, ότι το μνημόνιο τελειώνει. Και μπορεί βεβαίως μία ρύθμιση χρέους και με αυτό να, βεβαίως, να μην έχει άμεση επίπτωση στο πορτοφόλι, στην τσέπη και την επιδίνηση της ζωής των Ελλήνων πολιτών. Έτσι, ακόμα και αν πάρουμε ελάφρυνση χρέους, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από όλο αυτό τον αρμαγεδόνα που ζούμε. Εμείς θα πηγαίνουμε με το μνημονιακό μπούσουλα. Όμως, εάν υπάρξει μία κάποια λύση, διευθέτηση, κάποια κουβέντα, κάποια φράση για το χρέος, αυτό είναι ένα πιστοποιητικό για τη χώρα. Γιατί οι ξένες, αγορές μας δανείζουν αλλιώς και οι επενδυτές θα έχουν το πιστοποιητικό αξιοπιστίας της χώρας. Μάλιστα. Αυτό το πιστοποιητικό αξιοπιστίας περίπου είναι σαν να μην το θέλουμε. Το πετάμε κάθε λίγο και λιγάκι λέγοντας παλαβά λοιπόν, πράγματα. Δεν θα εφαρμόσουμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. 24ωρη γενική απεργία την Τετάρτη 17 Μαΐου έχουν εξαγγείλει για ΣΕΕ και ΑΔΔΗ και συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος απέναντι στη νέα λέλαπα μέτρων και στην κατάθεση του πολυνομοσχεδίου. Συμμετέχουν υπό ειδήν με τους νοσοκομιακούς γιατρούς να απεργούν και στις 18 Μαΐου και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία αύριο μεθαύριο και την Πέμπτη. Αύριο από τις 11 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, μεθαύριο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 και από τις 9 έως τις λήξη της βάρδιας και στις 18 Μαΐου από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 και από τις 9 έως τη λήξη της βάρδιας. Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας θα παραμείνουν τα πλοία την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ αύριο απεργούμε από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης όλοι οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης. Ιατρικός εξοπλισμός 400.000 ευρώ έκανε φτερά από τη γαστρεντερολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιο Σάβα το πρωί, που βρίσκεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας δίπλα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Για την περίεργη αυτή υπόθεση έχει διαταχθεί ΕΔΕ και ερευνά η ασφάλεια. Στις 7 το πρωί, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιο Σάβα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας είδαν ίχνη διάρρηξη στον πρώτο όροφο στη γαστρεντερολογική και πνευμονολογική κλινική και κάλεσαν άμεσα την αστυνομία. Όπως διαπίστωσαν, δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν από το νοσοκομείο ιατρικό εξοπλισμό, μηχανήματα γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, ογκώδη και ακριβά μηχανήματα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρμοδίων του Αγίου Σάβα, η αξία των μηχανημάτων ανέρχεται σε περίπου 400.000 ευρώ. Η αξία των μηχανημάτων πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, σωστά. Πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά με τις οικονομικές συγκυρίες που βιώνει σήμερα η χώρα μας. Εμείς θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναστήσουμε από την αρχή. Το μόνο που έχω να πω είναι έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει, να μας συνδράμει, όχι για μας, για τον Έλληνα ασθενή και τον Έλληνα καρκινοπαθή κυρίως. Οι κλοπές των ιατρικών μηχανημάτων έγιναν από το γαστρεντερολογικό και το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου, αφού πρώτα παραβιάστηκαν οι πόρτες. Σύμφωνα με το διοικητή, έχουν κλαπεί 7 ενδοσκόπια και ένας επεξεργαστής από το γαστρεντερολογικό τμήμα, ένα πληκτρολόγιο και ένα συνδετικό για τον υπέρηχο του βρονχοσκοπίου, καθώς και ένα συνδετικό για το βίντεο του από το πνευμονολογικό. Εκείνο που πράγματι μας προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που έγινε δίπλα στο πνευμονολογικό. Εκεί αφαιρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο συνδέει το βροχοσκόπιο με την οθόνη. Αυτό, για να το κάνει κάποιος, καταρχάς πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά και για μένα η πρόθεση είναι ξεκαθαρισμένη. Ήθελε να μην λειτουργήσει το τμήμα. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ ήδη έχει δοθεί εντολή για ΕΔΕ. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας που κατέστρεψε τρία σπίτια και προκάλεσε πολλές ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Νωρίς το απόγευμα ανακοινώθηκε η σύλληψη ενός 28χρονου ιδιοκτήτη θερμοκηπίου ως υπαίτιου για την πυρκαγιά, ενώ σε εξέλιξη είναι το θρίλερ σχετικά με την ταυτότητα του απανθρακωμένου πτώματος που βρέθηκε στην περιοχή. Ε,
Ευτυχώ βοήθησε για λίγο ο Θεό. Σταμάτησε ο αέρα. Άμα δεν υπήρχε ο αέρα. Δεν σταμάταγε. Θα έκανε σπίτι αρκετά. Δεν φεύγουν άντα. Ακόμα δεν δείτε φλέγονται εκεί. Εδώ μεγάλη καταστροφή. Ενώπιον των καταστροφών που προκάλεσε στην περιουσία του η πυρκαγιά στους Αγίους Θεοδόρους, βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής με τον τραγικό απολογισμό να μετρά ένα άτομο που εντοπίστηκε απανθρακωμένο σε χαράδρα της περιοχής και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που εγκλωβίστηκε από τη φωτιά και διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο της Κορίνθου, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 3 σπίτια. Χαμήλωσε λίγο! Δώσε! Ανύπαρκτο κράτος και οι δήμοι, όλοι οι φορείς είναι ανύπαρκτοι. Δεν υπήρχε νερό 2 μέρες. 2 μέρες να μην έχουμε νερό, βλέπετε την καταστροφή. Καλύτερα κάνανε τα σπίτια. Πήγα να πάρω το αυτοκίνητο, το είχα κάτω από το δέντρο και κάηκε το δέντρο. Πώς δεν πήρα φωτιά, εγώ και έφυγα. Σώθηκε το σπίτι, δεν κοίταγα κανένα το σπίτι. Να το νερό. Αυτό είναι το νερό, παιδιά. Φωτιά πήραμε. Και ενώ η πυρκαγιά ήταν σε ύφεση, βρέθηκε απανθρακωμένο πτώμα σε χαράδρα στην περιοχή Αρτέμιδα και εικάζεται πως πρόκειται για γυναίκα περίπου 80 ετών που ήταν αγνοούμενη από την ώρα εκδήλωση τη φωτιά. Είχαμε και θύμα. Είχαμε και 2 τραυματίες, ζήσαγε πάρα πολύ, τα εθελοντικά και τα αυτοκίνητα του Δήμου ήρθαν πολύ γρήγορα, η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, είχε πολύ δυνατό αέρα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που τέθηκε σήμερα το πρωί υπό πλήρη έλεγχο, επιχείρησαν στην περιοχή 70 πυροσβέστες με 32 οχήματα, 37 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τις απαντήσεις στα αίτια που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό του τρένου και τον θάνατο 3 ανθρώπων στο άδενδρο της Θεσσαλονίκης καλούνται να δώσουν τα μέλη της Μεικτής Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων που βρίσκονται στο σημείο. 3 είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται ως πιθανά για το σιδηροδρομικό ατύχημα, ενώ η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο αναμένεται να αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Αδιευκρίνιστα παραμένουν ακόμα τα αίτια τα οποία προκάλεσαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή Άδενδρο, λίγο έτσι από τη Θεσσαλονίκη, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Πάμε από μέσα τα τσακμάκια οι άνθρωποι. Και όπου βλέπαμε φως, σπασμένα, τα σπάσαμε όλα ύστερα. Και δεν ξέραμε τι. Αν είναι ζωντανός άλλος ή. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι δεν λειτουργούν οι ενδείξεις, τα φωτοσύματα. Οι οποίες δίνουν την ένδειξη στο μηχανοδηγό ότι μπαίνει σε παρακαμπτήριο γραμμή. Δηλαδή, τα φωτοσήματα και η τηλεδιοίκηση στη γραμμή αυτή δεν λειτουργούν. Μέλη Μεικτής Επιτροπής, στελέχη της Τρενοσέ και του ΟΣΕ ερευνούν ήδη όλους τους παράγοντες που μπορεί να προκάλεσαν την τραγωδία και ως το τέλος εβδομάδας αναμένεται το πρώτο πόρισμά τους. Τα 3 μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων βρίσκονται ήδη στο Άδενδρο, ενώ 3 είναι τα βασικά σενάρια που μπορεί να προκάλεσαν το θανατηφόρο δυστύχημα με την αμαξοστοιχεία του ΟΣΕ. Το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι το ανθρώπινο λάθος. Ο οδηγός φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα που να οδήγησε στον εκτροχιασμό. Στο σταθμό του Αδένδρου τα τρένα χρησιμοποιούν την παρακαμπτήρια γραμμή και όχι την κεντρική. Το όριο ταχύτητας είναι 60 χιλιόμετρα. Η αμαξοστοιχεία μάλλον είχε μεγαλύτερη ταχύτητα με αποτέλεσμα όταν έφτασε στην κλείδωση των 2 γραμμών και έπρεπε να μπει στην παρακαμπτήριο εκτροχιάστηκε. Ως δεύτερο σενάριο εξετάζεται η αστοχία υλικού. Να υπήρχε δηλαδή κάποιο πρόβλημα είτε στις ράγες είτε στις ρόδες της αμαξοστοιχείας που να οδήγησαν στον εκτροχιασμό. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν οι εργασίες συντήρησης της μηχανής και των βαγονιών αλλά και τυχόν εργασίες που έγιναν στις ράγες. Ω τρίτο σενάριο είναι αυτό του εμποδίου, να υπήρξε δηλαδή κάποιο εμπόδιο πάνω στις ράγες που να οδήγησε στον εκτροχιασμό. Εφόσον υιοθετηθεί το σενάριο, θα πρέπει να ερευνηθεί πως βρέθηκε εκεί. Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι πρέπει να έχει δοθεί η πρώτη εκτίμηση του πορίσματος της Επιτροπής, ενώ όπως αναφέρεται η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο θα αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Στο Βερολίνο τώρα σε εξέλιξη είναι η πρώτη εκτός των τυχών συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Άγγελα Μέρκελ. Και οι δύο συμφώνησαν να εργαστούν για μια ισχυρότερη Ευρώπη και ενίσχυση των γαλλογερμανικών σχέσεων. Νωρίτερα ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε την έκπληξη διορίζοντας στη θέση του Πρωθυπουργού τον συντηρητικό Εντουάρ Φιλίπ. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολεμική Γαλλία, καθώς ο Πρόεδρος επέλεξε οικειοθελώς έναν Πρωθυπουργό που δεν ανήκει στο κόμμα του. Ο Εντουάρ Φιλίπ, 46 ετών, είναι βουλευτής, δήμαρχος της Χάβρης και στενός συνεργάτης του συντηρητικού Αλάν Ζουπέ. Ανήκει στη μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος. Αναλυτές στα διεθνή μέσα τονίζουν ότι η επιλογή Μακρόν θα αποτελέσει αντίβαρο στους πρώην σοσιαλιστές βουλευτές που έχουν συσπηρωθεί γύρω του. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.